Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Δεν έχουν τέλος οι μειώσεις εισοδημάτων από το ψαλίδι στους μισθούς και την καταιγίδα φόρων που έχει χτυπήσει ανελαίτητα τους πολίτες τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν, να δούμε τα λάθη που έχουν γίνει, τους πλούσιους δανεισμούς που κάναμε για να εξασφαλίσουμε μια ζωή η οποία δεν μας έπρεπε, δεν μας τέριαζε δηλαδή, και πράγματι είναι οδυνηρά μέτρα. Θα έπρεπε αλλού να αντληθούν πηγές και πόροι και να μην φυγεί ο μικροσυνταξιούχος και ο μικροεισοδηματίας. Το αργότερο από το 2019 έρχεται και νέα μείωση στο εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων λόγω του αφορολόγητου ορίου που θα πιάσει στην τσιμπίδα όσους έχουν μηνιαίο εισόδημα από 460 ευρώ και πάνω. Η δεύτερη κατά σειρά μείωση του αφορολόγητου θα σημάνει για μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και για τους αγρότες μια αρκετά μεγάλη μείωση ως προς το εισόδημά τους. Λόγω της μείωσης του αφορολόγητου, όταν αυτό γίνει προς το 19 όπως υπολογίζεται από τους κυβερνώντες, θα έχουμε επιπλέον φόρο ένα μισθό. Και το αφορολόγητο αυτό να διευκρινίσουμε ότι ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, τι θα πληρώσουμε παραπάνω, το αφορολόγητο αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 8.500. Εάν πάει στα 5.600, θα έχουμε μία μείωση αφορολογήτου 2.900. 2.900 επί 22% βγαίνει περίπου στα 640 ευρώ φόρο. Επιπλέον το χρόνο. Σήμερα το αφορολόγητο όριο είναι 8.636 ευρώ για τους συνταξιούχους και μισθωτούς χωρίς παιδιά, 8.863 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί, 9.090 ευρώ για όσους έχουν 2 παιδιά και 9.545 ευρώ για όσους έχουν 3 ή περισσότερα παιδιά. Το πακέτο μέτρων της δεύτερης αξιολόγησης προβλέπει τη μείωση του αφορολόγητου ορίου ακόμη και στα 5.600 ευρώ για τους μισθωτούς χωρίς παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Μείωση του εισοδήματος για τους περισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους έως 600 ευρώ. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και αύξηση της φοράς αλληλεγγύης από το 0,7 που είναι μέχρι από 12 έως 20.000 ευρώ εισοδήματα που θα πάει στο 2,2%. Όλα αυτά με τη μείωση των μισθών και την αύξηση φορολογίας ουσιαστικά χάνουμε παραπάνω από ένα μισθό. Δηλαδή κάποιος που παίρνει στα 500 ευρώ σύνταξη θα πληρώνει εφορία πλέον. Για παράδειγμα, μισθωτός χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα 8.000 ευρώ είναι σήμερα αφορολόγητος. Με τη μείωση του αφορολόγητου θα κληθεί να πληρώσει φόρο 560 ευρώ, δηλαδή 46 ευρώ το μήνα. Μισθωτός με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο εισοδήματος 3.900 ευρώ. Με τη μείωση του αφορολόγητου θα κληθεί να πληρώσει 4.500 ευρώ, δηλαδή 600 ευρώ περισσότερα.